Πάμε να βρούμε την πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, η κυρία Ματίνα Παγώνη. Είναι εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Γεια σας, κυρία Παγώνη. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Παγώνη. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Πείτε μια κουβέντα και για τα παιδιά που τώρα ετοιμάζονται στο σπίτι. Είναι ανοιχτές, φαντάζομαι, τηλεοράσεις. Ετοιμάζονται μαζί με τους γονείς και λοιπά. Στις 8 λέξαμε και με το self-test και τα παιδιά. Τώρα εντάξει, διαδικασία και αυτή περίεργη. Τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο, θα κάνουν το self-test όπως έχουμε πει δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε όμως για εμάς τους νοσοκομειακούς γιατρούς και έχει σημασία είναι ότι όλες αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα και την προηγούμενη που είχαν γίνει πάρτι, είχαν γίνει συγκεντρώσεις κλπ. Και περιμέναμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα αυτά. Είναι ότι οι παράμετροι αυτοί δεν αυξήθηκαν. Δηλαδή ο αριθμός των κρουσμάτων δεν έχει αυξηθεί. Ο αριθμός των προσερχομένων ασθενών με COVID στα νοσοκομεία μειώνεται. Δεν έχει αυξηθεί. Υπάρχει μία μείωση, όχι με γρήγορους ρυθμούς, με αργούς ρυθμούς, που για μας στα νοσοκομεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Πάσχα ότι το έχουν πιάσει τα στοιχεία, κυρία Παγώνη, ή όχι ακόμα? Θα αξιολογήσουμε και αυτή την εβδομάδα τα στοιχεία αυτά. Πάμε καλά σημαίνει γιατί και οι θάνατοι έχουν αρχίσει και μειώνονται, που για μας είναι σημαντικό στοιχείο αυτό. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας στα κρεβάτια, υπάρχει μία σχετική μείωση γύρω στο 9-9, αλλά ακόμα περιμένουμε, όπως έχουμε πει, μία εβδομάδα, γιατί στις μονάδες θα υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που νοσηλευόταν στις απλές κλίνες. Και τώρα όμως τι φοβάστε, κυρία Παγώνη, γιατί τώρα ανοίξαμε. Ανοίγουν σχολεία σήμερα, ανοίγουν δραστηριότητες, άνοιξε εστίαση, άνοιξαν παραλίες. Κύριε Οικονόμου, θα σας πω το εξής. Δεν ανησυχώ, γιατί τα παιδιά ήδη έχουν δώσει εξετάσεις από το Σεπτέμβρη, και τα μικρά και οι μεγάλοι, και ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί και με τις αποστάσεις και με τις μάσκες στα σχολεία. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω είναι ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει, όσον αφορά το θέμα των εστιάσεις που γίνεται, συνεστίαση και όλα αυτά, ναι, θα πρέπει να υπάρχει μια διεύρυνση του ωραρίου, ούτως ώστε μετά να μην... Αναμεγαλώσει, λέτε, σύντομα φέρουν... το ωράριο. Από πότε πρέπει να γίνει αυτό? Πρέπει να υπάρχει μια διεύρυνση του ωραρίου γύρω μέχρι τη μία η ώρα τουλάχιστον μέχρι δύο. Μία, ούτως ώστε... πότε, από την Παρασκευή αυτή θα να το συζητήσει η Επιτροπή? Βέβαια πρέπει οπωσδήποτε να το συζητήσω, γιατί το να φεύγεις από τον μπαρ και να πηγαίνεις σε μια πλατεία δεν έχει κανένα νόημα, κύριε Οικονόμο. Ενώ τουλάχιστον πας, μένεις στο μπαρ μέχρι τις 2 η ώρα. Και μετά πας στο σπίτι σου, γιατί ανοίξαν και τα σχολεία, ανοίγουν και τα πανεπιστήμια. Σημαίνει λοιπόν ότι και αυτό θα πρέπει η Επιτροπή να το αξιολογήσει και να το δει, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να αφήσουμε τις γκρίνες. Τα SMS τέλος κάτι... αυτή την εβδομάδα, κυρία Παγώνη, τα SMS το 13033. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουν, γιατί κανένας δεν τα χρησιμοποιεί. Και θέλω να πω κάτι όσον αφορά το εμβόλιο της AstraZeneca, επειδή εμείς έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα από τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να εμβολιαστούν. Έχει ήδη υποθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, από τον Υπουργό, ότι όποιος έχει κάνει την πρώτη δόση, υπάρχει το stock, επειδή χρησιμοποιούμε πλέον αυτή τη λέξη, για να κάνουν και δεύτερη δόση. Επομένως, δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς, θα γίνει και η δεύτερη δόση κανονικά. Εάν κάνεις την πρώτη δόση, Άστρα, οποίο... μπορείς να κάνεις τη δεύτερη από κάτι άλλο, αν χρειαστεί. Κύριε Οικονόμου, στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, γίνεται. Σε κάποιες, μάλιστα στη Γαλλία έχει γίνει, στη Γερμανία έγινε. Εμείς εδώ ακόμα αυτό δεν το έχουμε προχωρήσει. Ακολουθούμε τις δικές μας οδηγίες από την Επιτροπή. Άρα όποιος έχει κάνει την πρώτη, τον περιμένει και η δεύτερη. Έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει η ποσότητα η οποία είναι επαρκής για να κάνουν όλοι αυτοί και τη δεύτερη δόση. Επομένως, δεν πρέπει να ανησυχούν και δεν πρέπει να γίνεται όλη αυτή την εβδομάδα όλη αυτή η ιστορία τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Να, εσείς οι γιατροί τα συζητάτε και έρχονται και οι πολιτικοί και τα κάνουν χειρότερα. Αυτή η συζήτηση δεν ξεκινάει από εμάς. Εγώ νομίζω ότι αν αφήσουν τους γιατρούς να τα συζητάνε μόνοι τους και δεν αναμειγνύεται κανένας άλλος, τα πράγματα θα πάνε καλά. Και αυτό το έχετε δει. Με πολλά λάθη που μπορεί να γίνουν, γιατί είναι ένας ιός ενός χρόνου και μας έχει ταλαιπωρήσει. Κυρία και δεν Παγώνη, σημαίνει ότι το ξέραμε 100%. Στην εμβολιαστική αλυσίδα τους επόμενους μήνες, από το Σεπτέμβριο δηλαδή και μετά, μπορούν να μπουν και ανήλικα παιδιά? Και αν το συζητάμε, από ποια ηλικία και πάνω? Υπάρχει μία μελέτη καταρχήν της Pfizer,
η οποία ασχολείται με μικρές ηλικίες, με παιδιά από 12 μέχρι 16, για να δουν τι μπορεί να γίνει με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Η μελέτη αυτή τρέχει. Δεν έχει τελειώσει, επομένως περιμένουμε τα στοιχεία από αυτή τη μελέτη. Υπάρχουν μελέτες στο εξωτερικό που πάλι προχωρούν για το θέμα των παιδιών, αλλά ήδη υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ξεκινήσει, όπως έχετε δει, από 14 έως 16, να ξεκινήσουν, έχουν ξεκινήσει κανονικά τους εμβολιασμούς. Θεωρώ ότι αυτό θα προχωρήσει και θα γίνει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα στοιχείο επιστημονικό μέχρι τώρα που να αποκλεί τον εμβολιασμό των παιδιών. Μάλιστα, γιατί πείτε... αφήσατε τους βρεφονηπιακούς σταθμούς για τις 17. 17 πάμε τώρα. Γιατί θα σας πω, είναι οι πιο ευαίσθητοι και τα παιδιά τα οποία δεν είναι και σε θέση, κύριε Πορτοσάλτη, τόσο πολύ να κουμαντάρουν που λένε σε εισαγωγικά τον εαυτό τους. Δεν είναι απολύτως ύποπτα για τη διάδοση του κορονοϊού. Και επίσης δεν ξέρω αν έχετε πάει σε βρεφονηπιακό σταθμό, κύριε Παγώνη, επειδή εμείς έχουμε πάει για ρεπορτάζ, τα παιδιά δεν βγάζουν τη μάσκα για 5 και 6 ώρες ούτε στιγμή. Και το λέω, και το λέω γιατί στους βρεφονηπιακούς σταθμούς εξυπηρετείται η ανάγκη του εργαζόμενου πατέρα και της εργαζόμενης μητέρας που δεν έχουν παππού και γιαγιά. Ορίστε. Και νομίζω ότι θα το δουν αυτή τη βδομάδα και θα προχωρήσει. Ξέρετε, κύριε Πορτοσάλτε, μερικά πράγματα, μια επιτροπή δεν μπορεί να τα λύσει όλα αυτόματα. Μπράβο. Το καταλαβαίνετε. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω στην επιτροπή θα έπρεπε να μπουν... Χρειάζεται και κατανόηση από όλους μας. Όχι. Βεβαίως η κριτική πρέπει να γίνεται με καλό τρόπο, να, με ωραίο τρόπο. Που χρειάζεται η πολιτική. Κυρία Παγώνη, θα συμφωνήσουμε όχι, πάλι σ' οδούς. Θα συμφωνήσουμε από άλλα πεζοδρόμια. Χρειάζονται οι υπόλοιποι συνάδελφοι, οι οποίοι θα κάνουν κάποιες εισηγήσεις στους συναδέλφους τους και θα καταλάβουν να προχωρήσουν μερικά πράγματα. Να, γιατί δεν χρειάζεται η πολιτική. Έρχεται λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει εξετάστε. Μιλάμε και οι δύο, δεν έχει νόημα. Λέω ότι να που χρειάζεται η πολιτική. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει στην Επιτροπή, παρακαλώ εξετάστε κατά προτεραιότητα, λέω παραδείγματος χάρη, το θέμα των βρεφονηπιακών σταθμών, γιατί εκεί έχουμε θέμα παραγωγής και εργασίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, που είναι οι συνθήκες λίγο διαφορετικές από του κράτους, τις συνθήκες εργασίας ενώ του δημόσιου τομέα. Και επίσης, κυρία Παγώνη, μια και λέμε τώρα, είπαμε νωρίτερα για τα εμβόλια. Για τα παιδιά και τα εμβόλια, μου λέει εδώ ο καθηγητής ο κ. Δερμιτζάκης ότι η τρίτη φάση της μελέτης της Pfizer τέλειωσε, έχει δείξει μεγάλη ασφάλεια, 100% αποτελεσματικότητα και έγινε αίτηση ήδη και στον FDA και στον EMA για τα 12-15. Για αυτά τα παιδιά μιλάμε τώρα. Σας είπα προηγουμένως ότι βρίσκεται η μελέτη αυτή προς το τέλος, αλλά πάντα μία μελέτη, αν δεν τελειώσει τρίτη φάση και να έχουμε τα αποτελέσματα στα χέρια μας, δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε τίποτα. Αυτό θα το ανακοινώσει τη μελέτη η εταιρεία και εμείς σε λίγες μέρες θα την έχουμε. Πείτε μας κάτι άλλο, κυρία Παγώνη. Στην ηλικιακή κατηγορία 30-44 που εμβολιάζονται τώρα μόνο με AstraZeneca, ο Υπουργός Υγείας εδώ στον Sky γνωστοποίησε ότι από τα τέλη του μήνα και αυτές οι ηλικίες θα μπορούν να ανοίξουν και για τα άλλα εμβόλια. Υπάρχει οποιοδήποτε λόγος κανείς να περιμένει να ανοίξει για να μην κάνει το AstraZeneca? Και σας το ρωτώ έτσι ειδικότερα για τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να γίνουν μανούλες κάποια στιγμή ή το έχουν βάλει στο πρόγραμμα. Υπάρχει ζήτημα, δημιουργείται ζήτημα γονιμότητας από το εμβόλιο της AstraZeneca, να σου το πω ξεκάθαρα. Να πούμε ότι για την ηλικία αυτή που εμβολιάζονται με την AstraZeneca και καλά κάνουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουμε τονίσει τι επιπλοκές κάνει η ίδια η νόσος όσον αφορά τις θρομβώσεις. Οπότε δεν καθόμαστε πάλι να πούμε τα ίδια και τα ίδια. Ο κόσμος νομίζω έχει γίνει κατανοητό ότι η νόσος η ίδια κάνει τις θρομβώσεις σε ποσοστά 18-20%. Παρά οποιοδήποτε εμβόλιο. Όσον αφορά τώρα για τις εγκυμονούσες, η Επιτροπή ήδη εδώ και μία εβδομάδα έχει κάνει μία εισήγηση πάρα πολύ προσεκτική και είπε συνιστούν στις έγκυες γυναίκες και σε αυτές που πρόκειται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία είτε με εξωσωματική είτε με οτιδήποτε, συνιστούν λοιπόν να συνεννοηθούν με τους γυναικολόγους τους και να μην κάνουν το συγκεκριμένο εμβόλιο. Συνιστούν. Η λέξη ήταν συγκεκριμένη. Ναι, το θέμα είναι ποιον γιατρό μιλάς όμως. Εδώ ακούμε ο κύριος Μόσιαλος προχθές εδώ είπε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, δεδομένα επιστημονικά δεν υπάρχουν για να πούμε ναι υπάρχουν άρα μην το κάνετε.
δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Απλώς υπάρχει η σύσταση, επειδή έχει γίνει και τόσο πολύ μεγάλη ιστορία και τόνος για αυτό το θέμα, υπάρχει η σύσταση. Νομίζω ότι η συνεννόηση των γυναικών αυτών με τους γυναικολόγους τους θα δοθεί και η λύση. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά τη στιγμή που ήδη κάθε γυναίκα που είναι σε εγκυμοσύνη ή πρόκειται να είναι, μέσα της υπάρχει αυτή η αμφιβολία, mm-hmm. καλά θα κάνει να... Να μιλήσει με τον γιατρό. Και να προχωρήσει. Επίσης, κυρία Παγώνη, ρωτάνε πολλά παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ φοιτητές. Πανεπιστήμια δεν ανοίγουν σε αυτή τη φάση μέχρι το τέλος του. Καλά, το εξάμεινο έχει τελειώσει. Και έτσι και για το νέο εξάμεινο δεν θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια, έτσι δεν είναι? Τα πανεπιστήμια, όχι, δεν θα ανοίξουν. Τώρα δεν ξέρω τι θα συζητηθεί αυτή την Παρασκευή και τι αποφάσεις θα πάρουν. Γιατί δεν ανοίγουν τα πανεπιστήμια όμως? Δηλαδή, όταν είσαι το βράδυ με την παρέα σου, το πρωί, γιατί δεν μπορεί να κάνεις πανεπιστήμιο? Μπορεί να κάνεις μόνο κορονοπάρτι. Πού δημιουργείται το πρόβλημα? Κύριε Πρωτοσάλτε, δεν ξέρω το σκεπτικό της Επιτροπής όσον αφορά για τα πανεπιστήμια. Γιατί με self-test δεν θα μπορούσαν να ανοίξουν τα πανεπιστήμια και με κάποιο λιγότερο κόσμο στα αμφιθέατρα? Εγώ προσωπικά πιστεύω, από την εμπειρία μου σαν γιατρός νοσοκομιακός, ότι τα πανεπιστήμια δεν έχουν πρόβλημα να μην ανοίξουν τη στιγμή που μπορούν να κάνουν τα self-test και να πάνε κανονικά φοιτητές στη δουλειά τους. Μπορούν να λειτουργήσουν αυτή σαν τα σχολεία, λέτε. Η προσωπική μου άποψη. Mm-hmm. Μπορεί να λειτουργήσουν όπως τα σχολεία, με self-test δύο φορές την εβδομάδα και μάσκες. Το ίδιο ακριβώς μπορεί να γίνει και με το πανεπιστήμιο. Ίσως η σκέψη της Επιτροπής είναι mm-hmm. για να μην ανοίξουν πια όλα μαζί mm-hmm. και δημιουργηθούν κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις. Νομίζω ότι αυτό έχω σκεφτεί και την επόμενη εβδομάδα ίσως το συζητήσουν. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα? Εγώ θυμάμαι πέρυσι τέτοια εποχή κάναμε ακριβώς την ίδια συζήτηση. Φέτος το καλοκαίρι, και αν όλα πάνε καλά, θα έχει εμβολιαστεί και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, άρα θα είναι σίγουρα καλύτερο καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και περισσότερες ελευθερίες φέτος? Δεν συγκρίνεται το καλοκαίρι το φετινό με το καλοκαίρι του περσινό. Mm-hmm. Νομίζω σας το έχω πει και καιρό αυτό. Θα είναι τελείως διαφορετικό, με μία διαφορά. Ότι θα πρέπει οι ίδιοι να είμαστε προσεκτικοί, να συνεχίσουμε να φοράμε μάσκες. Πότε βγάζουμε μας, δηλαδή? Πότε βγάζουμε μετά μάσκα? Τις διακοπές μάλλον. Μάσκες θα τις βγάλουμε, κύριε οικονόμου, ανάλογα με το πώς θα προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, οι οποίοι πάνε γιατί πολύ καλά. Γιατί θα ρωτάω τον άλλον τώρα στον μπαρ, έχεις εμβολιαστεί, φίλε? Και μετά βγάζω τις 20 μάσκα. Σεπτέμβρη, πώς θα γίνεται αυτό που λέτε? Μετά τις 20 Σεπτέμβρη, με τα εξής δεδομένα, ναι. Γιατί ο καθένας δεν μπορεί να λέει θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο, θα κάνουμε Πάσχα, θα κάνουμε και να, ο κόσμος μετά να απογοητεύεται. Τα δεδομένα λοιπόν τουλάχιστον από εμάς. Άρα μετά το καλοκαίρι βγαίνει η μάσκα, λέτε. Γιατρούς, είναι τα εξής. Ότι προχωρούμε μέχρι τέλος Ιουνίου στο 50% για σχετική ανοσία των εμβολιασμών τρέχοντας, ναι. Το τονίζω, τρέχοντας. Και μετά τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη φτάνουμε στο 75% με 80%, mm-hmm. που σημαίνει έχουμε την ασφάλεια που πρέπει να έχουμε. Εκεί βγάζουμε μάσκα. Και εκεί πετάμε. Ωραία. Κατά τις 15 Σεπτέμβρη. Πάμε λίγο παρακάτω να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Πάμε αρχές Οκτωβρίου, όταν θα κρυώσει, αρχίζει να ας πάρουμε. Αλλάζει ο καιρός. Μέσα Οκτωβρίου προς Νοέμβριο. Και θα χρειαστεί να μπούμε μέσα να φάμε στο εστιατόριο. Να πάμε στο μέσα μπαρ και όχι απ' έξω. Ναι. Θα μπούμε κανονικά. Ή θα πρέπει στην πόρτα να δείχνουμε, αν μου επιτρέπετε την ερώτηση, ναι. να δείχνουμε ότι είμαστε εμβολιασμένοι? Εάν τα πράγματα, κύριε Πορτοσάλτε, πάνε καλά, τρέξουμε τους εμβολιασμούς που δεν εξαρτάται από εμάς μόνο. Εξαρτάται και από τις ποσότητες που θα έχουμε, όπως ξέρετε, που θα μας στείλουν. Εάν λοιπόν τα έχουμε όλα αυτά, νομίζω και θα είναι ένα 80% εμβολιασμένοι, ίσως και παραπάνω, πολύ πιθανόν, και πιστεύω να πιστούν και η ομάδα των 18-20% που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, γιατί για μένα και αυτό πώς είναι θέλουν, σημαντικό. Μια χαρά θέλουν τα παιδιά. Όχι, okay, πρέπει... το ποσοστό εννοεί των που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Και πιστεύω μέχρι τότε να έχουν πιστεί και αυτοί. Νομίζω ότι άρα για να προχωρήσω, συγγνώμη, την ερώτηση του Άρη. Με τα lockdown τελειώσαμε, κυρία Παγώνη? Νομίζω ότι τελειώσαμε και είναι κατανοητό αυτό. Και δεν μπορούμε να γυρίζουμε πίσω. Ούτε mm-hmm. αυτή τη στιγμή που ανοίγουν καταστήματα, ανοίγουν τα πάντα. Σκεφτείτε τώρα να γίνει ένα lockdown και ναι, να γυρίσουμε κάποιοι, αυτό το πράγμα κάποιοι πίσω. Συνάδελφοί σας μας έλεγαν για τέταρτο κύμα τον χειμώνα που έρχεται, φθινόπωρο και χειμώνα. Παίζει τέτοια σκέψη?
Εγώ δεν μπορώ να πω ακόμα για τέταρτο κύμα, γιατί με τα δεδομένα που έχω στα χέρια μου και τουλάχιστον που έχω ακόμα για 2-3 μήνες, τέτοιο πράγμα δεν φαίνεται. Εάν κάποιοι βλέπουν παραπάνω από 4 μήνες, εγώ δεν μπορώ να το δω, κύριε Οικονόμου. Και δεν μπορώ να το αξιολογήσω. Μία ερώτηση σε σχέση με τα εμβόλια. Το ρωτούν και αρκετοί φίλοι, γιατί διαβάζουμε διάφορα, να μας πείτε εσείς την επιστημονική σας άποψη. Η αντίδραση στο κάθε εμβόλιο που κάνουμε, δηλαδή το αν έχουμε κάποιες επιπτώσεις, πυρετό, κόπωση κλπ., αυτά που διαρκούν ένα, το πολύ 2-24 ώρα, σχετίζεται, συνδέεται με το πώς θα νοσούσαμε. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλη η αντίδραση είναι στο εμβόλιο, κυρία Παγώνη, αυτό σημαίνει ότι θα νοσούσαμε και πιο βαριά αν κολλούσαμε κορονοϊό? Όχι, ένα λεπτό. Αυτά δεν είναι θεωρίες επιστημονικές, για να το ξεκαθαρίσουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, ανάλογα με τον οργανισμό υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις. Κάποιοι δεν έκαναν μόνο ένα 24, 2-24 πυρετό. Ελαχιστότατοι, που είναι τα ποσοστά αυτά πάρα πολύ μικρά, έκαναν και λίγο παραπάνω, έκαναν και 3 μέρες. Mm. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι θέμα οργανισμού, ούτε καν ηλικίας, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Δεν έχει καμία σχέση, είναι θέμα οργανισμού. Θα κάνει ένα ποσοστό μικρό αυτές τις επιπλοκές που για μας ούτε καν τις λαμβάνουμε υπόψη. Mm-hmm. Ίσως ο κόσμος φοβάται, γιατί ξέρετε, είναι ένα καινούριο εμβόλιο. Αλλά μην ξεχνάτε, πάτε ένα μικρό παιδί να κάνετε τα εμβόλια και μετά για 2 μέρες έχει πυρετό. Τα έχουν ξεχάσει όλα αυτά. Mm-hmm. Οι μητέρες, δηλαδή και οι οικογένειες. Στις γρήπης, κυρία Παγώνη. Και στις γρήπης το εμβόλιο. Και στις γρήπης, ακριβώς. Επειδή όμως γι' αυτό φοβόμαστε, επειδή είναι κάτι καινούριο και δεν το έχουμε πολύ μπροστά στην... δεν το ξέρουμε τόσο καλά, γι' αυτό και αντιδρούμε έτσι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πότε θα κριθεί η τρίτη δόση του εμβολίου για μας που... Ενώ τρίτη δόση για όσους και μια άλλη δόση επιπλέον, εν πάση περιπτώσει, για εμάς που κάνουμε η τρίτη, δύο. Κύριε Πόρτοσάκη, θα σας πω το εξής. Η τρίτη δόση είμαι σίγουρη ότι θα γίνει. Ορίστε, ακούστε. Τώρα, σε ποιες ομάδες... Μισό λεπτό, ξαναπείτε το λίγο, γιατί μιλούσαμε μεταξύ μας. Για ξαναπείτε την πρόταση. Η τρίτη δόση, με τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, το πιο πιθανό σε συγκεκριμένες ομάδες, από ό,τι φαίνεται προς το παρόν επιστημονικά, θα γίνει. Έτσι. Αυτό θα κριθεί. Όχι οριζόντια, λέτε σε συγκεκριμένες ομάδες. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Μετά θα μας πείτε, με τον άλλο μήνα θα μας πείτε, τώρα το βλέπουμε οριζόντια. Ναι, σε ποιες ομάδες θέλω δηλαδή. Θέλω να σε βλέπω στην ομάδα αυτή. Δεν θέλω να σε πειράζω. Επειδή τα επιστημονικά δεδομένα στην ιατρική αλλάζουν και μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μέρες, και το είδατε αυτό το πράγμα κατά το χρόνο που πέρασε. Θα το κάνουμε όσοι θυμόμαστε το κόκκινο τηλέφωνο στο περίπτερο. Με τον κερματοδέκτη. Όσοι βάζανε κέρμα στο περίπτερο, την πάτησαν. Ποιες ομάδες θα χρειαστούν τρίτη δόση, κυρία Παγώνη? Αυτή τη στιγμή η επιστημονική κοινότητα εξετάζει το θέμα αυτό. Και σίγουρα, από ό,τι φαίνεται, μία τρίτη δόση, ίσως για κάποιες ομάδες θα γίνει. Ποιες ομάδες δεν μας λέτε όμως? Όσοι που γυρίζαμε το μηδέν για να πιάσει η γραμμή, ρε Μαρία. Με κριτήριο ηλικιακό, αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε. Τι άλλο, βέβαια. Θα εξαρτηθεί με παράγοντες κινδύνου που έχει ο καθένας, με προκείμενα νοσήματα δηλαδή και όλα αυτά. Λοιπόν, επειδή λοιπόν αυτά συζητιούνται και θα, τουλάχιστον το επόμενο δίμηνο, θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και θα πάρθουν αποφάσεις, θα ανακοινωθούν. Αλλά να ξέρετε ότι ναι, είναι σίγουρο ότι μία τρίτη δόση... Σε πόσες εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση ή μετά τη μόνη δόση βγάζω μάσκα, κυρία Παγώνη, σας παρακαλώ πολύ, γιατί την μπούχτισα. Λοιπόν, κύριε Πορτοσάρτε, κάνετε λίγη υπομονή. Μετά τις 20 Σεπτέμβρη. Είμαι υπομονητικός, αλλά πότε πήγε. Το Σεπτέμβρη είπε, τέλος. Όχι, δεν υπομονή, ρε φίλε. Θα κάνω σε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορείς να τη βγάλεις νωρίτερα τη μάσκα. Κύριε Πορτοσάρτε, πότε μπορεί, όταν θα είναι με ένα άλλο άτομο που έχει εμβολιαστεί και έχουν περάσει και μετά τη δεύτερη δόση οι 15 μέρες. Αυτό. Αν μπορεί να βρεθεί σε ένα εξωτερικό χώρο να καθίσει. Χωρίς μάσκα. Μαζί του. Ωραία, και λοιπά, και να βγάλει τη μάσκα. Κάνει παρέα με αρνητές. Με μεγάλη προσοχή αυτό μπορείτε να το κάνετε. Με πολύ το μεγάλη καλύτερο, προσοχή. Άστο, βρε, και βέβαια, παίρνοντας εσείς αυτό το ρίσκο, γιατί όταν είσαστε σε ένα χώρο με υψηλό ρίσκο. Θα πάρεις το ρίσκο, εδώ Τζίπρα κι εσύ.
Εάν πάτε δηλαδή στο σούπερ μάρκετ, δεν πρόκειται να βγάλετε. Κλείνουμε εδώ, μάσκα, κυρία Παγώνη. Δεν θα λύσουμε τα προβλήματα του Άρη τώρα εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα, κυρία Παγώνη. Γεια σας, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Άρη. Καλημέρα.